Μετά την αποκάλυψη για τη δράση της Ρωσίδας κατασκόπου Ιρένα Σμίρεβα ή Μαρία Τσάλα στο κέντρο της Αθήνας, ένα ακόμη κατασκοπικό θρίλερ βλέπει το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στην Αλβανία. Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν τον Αύγουστο συνελήφθησαν από τις αλβανικές αρχές Ρώσοι κατάσκοποι. Συγκεκριμένα στην Γκραμς συνέλαβαν δύο υπηκόους Ρωσίας και ένα νεαρό Ουκρανό για κατασκοπία. Η δημοσιογράφος της Global Initiative, Φατιώνα Μεϊντίνη, αποκαλύπτει. Μοιάζει ότι ήταν πολύ καλά συντονισμένοι. Ερχόμενοι από διαφορετικά σημεία των συνόρων, συναντήθηκαν στα Τίρανα και πήγαν μαζί στην πόλη Γκραμς. Οι φρουροί τους είδαν και τους κυνήγησαν προκειμένου να τους σταματήσουν και τη στιγμή που τους κυνηγούσαν, ένας από τους τρεις, ο Ρώσος, ψέκασε τους φρουρούς με σπρέι πιπεριού ή κάποια άλλη neuroactive ουσία. Για την υπόθεση ενημερώνονται υπό άκρα μυστικότητα τους τελευταίους μήνες στα στελέχη της ΕΕΠ για να σκιαγραφίσουν τη δράση Ρώσων κατασκόπων σε Ελλάδα και Βαλκάνια. Ο Ρώσος συλληφθής στη διάρκεια της ανακρίσεως ομολόγησε στην αλβανική αστυνομία ότι ναι, είμαι Ρώσος κατάσκοπος, αναφέρει η δημοσιογράφος της Global Initiative. Ο συνήγορος των συλληφθέντων δήλωσε στο Sky ότι δεν έχουν ακόμη προκύψει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι εντολείς του κατήχαν και διεκκίνησαν απόρριτο πληροφοριακό υλικό. Περιμένουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια να ελέγξουν τα ντρόουν, τα κινητά τους τηλέφωνα και τους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές τους για να διαπιστώσουν εάν συγκέντρωσαν μυστικά και αν στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό τους, στους υπολογιστές, τα ντρόουν και τα κινητά υπάρχουν απόρριτες πληροφορίες, ανέφερε ο δικηγόρος τους Ισούφ Σέχου. Η Μόσχα ήδη έχει στείλει αίτημα για έκδοση της μίας από τους τρεις κατηγορουμένους, ζητώντας την επιστροφή της στη Μόσχα. Η Σβετλάνα Τιμοφέεβα κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ της Ρωσίας στην Αλβανία και η Ρωσία την κατηγορεί ότι είναι κατάσκοπος για λογαριασμό ξένων δυτικών δυνάμεων, αναφέρει ο δικηγόρος Ισούφ Σέχου. Το Δεκέμβριο στη Σλοβενία είχε συλληφθεί ζευγάρι Ρώσων κατασκόπων που δρούσε στα Βαλκάνια, όπως ανέφερε ο Σλοβαίνος δημοσιογράφος που έκανε την αποκάλυψη. Δούλευαν στην περιοχή των Βαλκανίων και τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, άκουσα για Κροατία και Βοσνία, ίσως και στη Σερβία, δεν είμαι απολύτως σίγουρος. Ταξίδευαν πολλοί σε αυτές τις περιοχές, λέει ο Σλοβαίνος δημοσιογράφος Νόβιτσα Μιχαήλοβιτς. Μάλιστα, επισημαίνει ότι η συνεργασία μυστικών υπηρεσιών της Δύσεως οδήγησε στην αποκάλυψη του δικτύου κατασκοπίας. Σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας συνεχίζονται οι έρευνες για να αποκαλυφθούν δίκτυα ρωσικής κατασκοπίας.